Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μια νέα εφαρμογή, η οποία θα ενημερώνει τους φορολογούμενους μέσω τάξης ΝΕΤ για το αφορολόγητο όριο που κατοχυρώνουμε τις συναλλαγές με κάρτα, ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, η συλλογή των στοιχείων θα γίνεται χωριστά για κάθε τράπεζα από την Δίας και τα στοιχεία των αγορών που χτίζουν το αφορολόγητο θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά στο τάξης ΝΕΤ για κάθε αριθμό φορολογικού μητρώου. Παροχημένο χαρακτηρίζει το τρέχον ελληνικό πρόγραμμα σε περίπτωση που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποφασίσει να αποχωρήσει και δεν υπάρξει θετική έκβαση στις διαπραγματεύσεις για την αξιολόγηση, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble. Το πρόγραμμα υλοποιείται και εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του Ταμείου, επισημαίνει η κυβέρνηση. Με καταληκτική ημερομηνία της 14 Φεβρουαρίου για την ολοκλήρωση της σχετικής συμφωνίας μεταξύ Μαρινόπουλος Σκλαβενίτη, σύμφωνα με το μνημόνιο που έχει υπογραφεί από τις τράπεζες και τους δύο επιχειρηματικούς ομίλους, το δικαστικό θρίλερ συνεχίζεται. Το πράσινο φως δόθηκε, τα νομικά κολλήματα όμως είναι πολλά και πρέπει να ξεπεραστούν άμεσα. Τα εμπορικά καταστήματα δεν θα είναι ανοιχτά τις Κυριακές, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτό το αίτημα των μικρομεσαίων εμπόρων να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να κυμαίνει σε 643,65 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,18% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.